στην Καστοριά και γνωρίζω μάλιστα ότι έτσι κάνει και μια επίσκεψη πρόσφατη στις Βρυξέλλες για να δούμε πώς μπορούμε να επιστρατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι παρούσα σε αυτή την προσπάθεια. Όπως πρέπει να είναι παρούσα και συνολικά στην προσπάθεια μετάβασης από το λιγνίτη στη μεταλιγνητική εποχή. Πράγματι, έχει δρομολογείται με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα ταμείο μετάβασης με σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους, δεν είναι μικρό το ποσό, το οποίο θα υποστηρίξει περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία και άλλες περιοχές στην Ευρώπη. Έχουμε πολλές περιοχές στην Πολωνία, που αντιμετωπίζουν παρεμφερείς προκλήσεις. Στο Συμβούλιο, και εφόσον με εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες ως επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, θα δώσω αγώνα για να υπάρχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η οποία θα υποστηρίξει εθνικούς και περιφερειακούς πόρους για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτήν την μετάβαση, η οποία τόσο σημαντική είναι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη μάστιγα σήμερα στην Δυτική Μακεδονία, που είναι η ανεργία και κυρίως η ανεργία των νέων.